1400 μέτρα η απόσταση. Περιμένουμε τον αφέντη, δίδεται η εκκίνηση, τραβάει έξω η πόρτα Ρόζα, τις παίρνει μαζί της τώρα η Σιόνι και θέλει να βγει στο κεφάλι και πράγματι το νούμερο 4 η πόρτα Ρόζα βγαίνει στο κεφάλι. Έρχεται απ' έξω το νούμερο 1 η Σοτζούρνα, από μέσα είναι το νούμερο 5 η Αντίκλια. Πόρτα Ρόζα, Σοτζούρνα και Αντίκλια, ενώ έρχεται και το νούμερο 9 η Dancing Rainbow στην τέταρτη θέση. Από μέσα το νούμερο 6 η Miss Peggy στην πέμπτη. Πιο μέσα το νούμερο 11 η Tranquil Time στην έκτη θέση. Στις δύο τελευταίες θέσεις ακολουθούν το νούμερο 8 η Dreaming of Paris και το νούμερο 2 η Compton Lady. Λίγο μπροστά του το νούμερο 10 η Sunset Dazzle. Περάσαμε το ύψος των 800 με Πόρτα Ρόζα και Σοτζούρνα. Με Αντίκλια στην τρίτη θέση και με την Tranquil Time στην τέταρτη. Ακόμη πιο πίσω το νούμερο 9 η Dancing Rainbow και εξωτερικά το νούμερο 3 η Matilda Slow. Η Πόρτα Ρόζα έχει κάνει μια διαφορά και στο ύψος του Βιράζ και μπαίνοντας για την ευθεία η Πόρτα Ρόζα έχει μια διαφορά από τις αντίπαλές της. Για να δούμε τι θα γίνει πίσω. Αρχίζει και ανεβαίνει το νούμερο 11 η Tranquil Time. Ανεβαίνει η Tranquil Time, ανεβαίνει και η Sojourner, έρχεται και η Dreaming of Paris. Πιέζονται πολλές. Έρχεται και η Sunset Dazzle, έρχεται απ' έξω και το νούμερο 2 η Compton Lady. Η Πόρτα Ρόζα κρατάει. Έρχεται όμως η Dreaming of Paris πολύ δυνατά στο τέλος μαζί με την Tranquil Time. Dreaming of Paris έχει πιο πολλές δυνάμεις να πάρει την νίκη. Dreaming of Paris και Tranquil Time. Στην τρίτη θέση Sunset Dazzle. Dreaming of Paris θα πάρει την νίκη, θα πάρει αυτό που έψαχνε τόσο καιρό. Θα αφήσει την Tranquil Time στη δεύτερη θέση. Sunset Dazzle στην τρίτη. Εδώ είναι η νικήτρια. Dreaming of Paris. Κάτω η άφηξη. Ναι, κάτω. Τέσσερις κάτω. Εδώ βλέπετε στα τελευταία μέτρα Dreaming of Paris. Γιατί ήρθε και η Dancing Rainbow. Και η Tranquil Time. Κοιτάξτε εδώ. Πιο δυνατή η Dreaming of Paris. Θα αφήσει την Tranquil Time στη δεύτερη θέση. Οκτώ, 11, η Sunset Dazzle το νούμερο 10 εδώ και στην τέταρτη θέση, λίγο μπροστά από την Πόρτα Ρόζα, η Dancing Rainbow. Και οι δύο φοράδες λοιπόν των Stablon Queensway στην άφιξη. Πάμε για τις απονομές. Εδώ βλέπετε τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΠΑΠ, τον κύριο Damian Cope, που δίνει το κύπελο στον Βασίλη Κεράτσα, που το παραλαμβάνει εκ μέρους της ιδιοκτησίας των Stablon Queensway. Και εδώ, όπως βλέπετε, ο Νίκολα Ντιγκινή. Ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου. Ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου. Μαζί του βέβαια και ο Μαζντών Νασιμέντο και ο Χρήστος Θεοδωράκης δίνουν το κύπελο στην προπονήτρια, την κυρία Ειρήνη Κεράτσα, για τη νίκη της Dreaming of Paris. Και για να δούμε ποιος θα... Εδώ πάλι ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, ο Damian Cope, δίνει το κύπελο στον Μάριο Χριστοφή για τη νίκη του με την Dreaming of Paris στο τρόπαιο. Πάμε στοίχημα. Ο πρόεδρος των υποδρομιών ΑΕ και διευθύνων σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ είναι μαζί μας, ο κ. Damian Cope. Μία πολύ μεγάλη γιορτή σήμερα, το αποκορύφωμα των χειμερινών ουσιαστικά υποδρομιών. Θέλουμε να μας πείτε πώς φαίνεται μέχρι στιγμή στα δικά σας μάτια η εξέλιξη. Everyone at OPAP is very excited about this, our second winter challenge, but the first time we've held all of the races in a single evening. We're very excited that so many people have joined us tonight. We'd like to thank our sponsors, and we hope everyone has a very good evening here at Markopoulou. Thank you. Όλοι μας στον ΟΠΑΠ είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για αυτό το δεύτερο Winter Challenge, για τη δεύτερη χρονιά που διοργανώνεται, αλλά είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε όλες τις υποδρομίες το ίδιο βράδυ σε μια μεγάλη γιορτή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους έχουν έρθει εδώ σήμερα και βεβαίως τους χορηγούς μας και ελπίζω να περάσετε όμορφα.